να κάνουμε μια συζήτηση με όλους τους. Θεώρησα σκόπιμο, διότι μετά την ανακοίνωση στο λιμανάκι των αρχών του συνδυασμού, νομίζω ότι πιθανό να θέλετε να ρωτήσετε ή να διευκρινίσετε πράγματα ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να ρωτήσετε. Θεωρώ ότι στη συνάντηση του συνδυασμού μας προχωρήσαμε σε μια ολοκληρωμένη άποψη για την τοπική αυτοδιοίκηση και για το Δήμο της Κεφαλονιάς, που ομολογουμένως δημιούργησε μια άλλη κατάσταση στα τοπικά μας πράγματα. Δεν περίμενα, ομολογώ, ότι κάποιοι άλλοι συνδυασμοί, κάποιοι άλλοι που έρχονται και που επιθυμούν και αυτοί να εκλεγούν στο Δήμο της Κεφαλονιάς, θα ετεροπροσδιορίζονταν σε σχέση με αυτά που εμείς είπαμε. Αυτό είναι λάθος, διότι όταν κάποιος συνδυασμός προσπαθεί να πείσει τους πολίτες για την εγκυρότητά του, για την αξιοπιστία του, για το ότι αυτός ο συνδυασμός έχει τα πλεονεκτήματα και πρέπει να ψηφιστεί από τον κόσμο, είναι λάθος, επαναλαμβάνω, οι διάφοροι συνδυασμοί να ετεροπροσδιορίζονται με αυτά που λέει κάποιος συνδυασμός. Άλλο. Και πιστεύω ότι θα παρατηρήσατε ότι ακριβώς μετά το Σάββατο είχαμε ένα ξέσπασμα μιας δημοσιογραφίας ανώνυμης, η οποία νομίζω δεν τιμά κανένα. Δηλαδή το να υπάρχουν επίθετα για συμπολίτες μας του επίπεδου βρικόλακες, του επίπεδου ζόμπι, ότι ο Αλέκος ο Καλαφάτης είναι ζόμπι και γυρίζει τις νύχτες να πιει το αίμα δηλαδή κάποιου. Αυτά τα Jurassic Park, αυτά όλα, δηλαδή τι επίπεδο πολιτισμού επιδεικνύουν, τι εξυπηρετούν. Μπορώ να κατανοήσω ότι η δική μας κίνηση έφερε τα άνω κάτω μέσα σε 15 μέρες σε ένα πολιτικό status quo το οποίο φαινόταν να πορευθεί με μια νομοτελειακή πορεία. Η δική μας παρουσία οπωσδήποτε τάραξε στα νερά, ανακάτεψε πάρα πολύ το πολιτικό γίγνεσθε στον τόπο μας και κατανοώ ότι αυτό φέρνει μια αμηχανία. Αλλά αυτή η αμηχανία δεν μπορεί να γίνεται εκλεπτισμός. Αυτή η αμηχανία δεν μπορεί να διαταράσει την κοινωνική ενότητα του μικρού μας τόπου. Δηλαδή το μένος, τι υποκρύπτει, γιατί υπάρχει τέτοιο μένος. Εκτός και αν πράγματι είμαι κανένας βρικόλακας, δεν το ξέρω. Αλλά από όσο μου λένε οι συμπολίτες μου, δεν είμαι βρικόλακας, είμαι ένας απλός άνθρωπος σαν και εσάς που ζω μόνιμα στο νησί μας, που παραβρίσκομαι με το ήθος που με διακρίνει, καλό ή κακό, με την ηθική που με διακρίνει, καλή ή κακή, αλλά αυτός είμαι, ζω διάφανα και δεν νομίζω ότι τέτοιου είδους χαρακτηρισμοί τον πολιτισμό μας και τον πολιτικό πολιτισμό τον αναδεικνύουν. Πιστεύω ότι τον καταβυθίζουν. Έχω πει από την αρχή και το έχω τηρήσει και σε αυτές τις εκλογές, αλλά το έχω τηρήσει από το 1982 που το ανακατεύθηκα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο Αλέκος ο Καλαφάτης και οι συνεργάτες του να οδηγηθούν και να κατρακυλήσουν σε ένα ποταμό ύβρεων αλληλοεξόντασης προσωπικής, επαγγελματικής ή οτιδήποτε άλλο. Απεχθάνομαι την οξύτητα και νομίζω ότι και ο λαός μας, ο απλός πολίτης, την απεχθάνεται και αυτός. Σε μια μικρή κοινωνία πρέπει να βρίσκουμε ό,τι μας ενώνει και να παραβλέπουμε ό,τι μας διαχωρίζει. Αυτό δεν είναι πολιτική υποστολή των αξιών ή των ιδεών. Αντίθετα, η οξύτητα είναι αυτή που καλύπτει τις αντιθέσεις. Ο φανατισμός είναι αυτός που καλύπτει τις αντιθέσεις. Η ηρεμία, η σκέψη ήρεμη, είναι αυτή που ξεκαθαρίζει τις διάφορες αντικρουόμενες απόψεις των συνδυασμών και μπορεί να οδηγήσει τον πολίτη καλύτερα να αποφασίσει. Ιδιαίτερα σήμερα, ο λαός μας πλήττεται και πλήττεται πανταχώθε
το να ερχόμαστε εμείς στις τοπικές μας εκλογές που θέλουμε να αναδείξουμε ένα, το καλύτερο δήμαρχο από αυτούς που είναι υποψήφιοι. Που θέλουμε να αναδείξουμε το καλύτερο δημοτικό συμβούλιο από, αυτό, από αυτά τα δημοτικά συμβούλια που παρουσιάζονται. Που πρέπει με προοπτική ενότητας να προχωρήσουμε, να ερχόμαστε εμείς μέσα στα χίλια προβλήματα που έχει ο πληττόμενος λαός και να τον επιφορτίζουμε με νέες αντιθέσεις και νέες έκθεσεις. Αυτό είναι αδιανόητο. Και σας έχω πει ότι εγώ δεν θα το ακολουθήσω. Επίσης, ξέρουμε ότι στη σημερινή συγκυρία, επειδή υπάρχει όλη αυτή η πολιτική και η κοινωνική αναστάτωση, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που δικαίως είναι αναποφάσεις του. Είτε επειδή νιώθει απέχθεια προς την πολιτική και τους πολιτικούς, μηδέα εξαιρεμένου και εμένα. Είτε γιατί πιστεύει ότι η πολιτική έχει απαξιωθεί τόσο που δεν αξίζει κανείς να συζητά γι' αυτό. Είτε γιατί πιστεύει ότι όποιος είναι δήμαρχος δεν αλλάζει τίποτα, οπότε δεν τους ενδιαφέρει. Έχουν τα δίκια τους αυτοί που τα σκέφτονται, διότι οι αντιξιότητες που αντιμετωπίζουν είναι πέρογγες και γι' αυτό τον λόγο συμπεριφέρονται έτσι και σκέφτονται έτσι. Εμείς λοιπόν που είμαστε οι υπεύθυνοι πολιτικοί φορείς που θα θέλαμε να δημιουργήσουμε μία πολιτική απέναντι στο Δήμο μας, θα πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους θολώνουμε τα νερά με ύβρις, συκοφαντίες, ή θα πρέπει να τους παρουσιάσουμε ήρεμα τις θέσεις μας, πιστικά, ούτως ώστε αυτός ο κόσμος που δείχνει να απέχει αυτή τη στιγμή από την πολιτική, να ξανασκεφτεί ότι όλη η πολιτική δεν είναι για το σκυλοκαυγά, ότι υπάρχουν πολιτικοί και ιδιαίτερα στον τόπο μας, οι οποίοι μπορούν να συζητήσουν, ανεξαρτήτως του ποιος θα κερδίσει ή όχι, αλλά μπορούν να αναγάγουν την πολιτική σε ένα καλύτερο επίπεδο από αυτό που βρίσκεται σήμερα. Αυτές είναι οι σκέψεις μου και πιστεύω ότι οι αναποφάσιστοι δεν θα πρέπει να εμπλακούν σε μία τέτοιου είδους διαμάχη. Θα πρέπει καθαρά, ξεκάθαρα, να διακρίνουν ποιος από τους συνδυασμούς που είναι σήμερα στον τόπο μας μπορεί καλύτερα να φέρει σε πέρας το έργο της Δημοτικής Αρχής. Πιστεύω ότι εάν οι συνδυασμοί και οι υπόλοιποι συνδυασμοί έχουν παρόμοιες σκέψεις, θα πρέπει να πορευτούν σε ένα τέτοιο δρόμο. Επειδή έχω μακρά πείρα, πιστεύω ότι αυτός ο δρόμος που προτείνω σε όλους τους συνδυασμούς και τους καλώ, και κυρίως καλώ τους υποψήφιους, αξιότιμους υποψήφιους δημάρχους, να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο. Το δρόμο της πολιτικής αντιπαράθεσης με πολιτικά κριτήρια, χωρίς ύβρις και σκυλοκαυγάδες. Εγώ έτσι κι αλλιώς σε αυτό είμαι ταγμένος, σε αυτό θα υπηρετήσω, ό,τι και αν γίνεται παρά έξω. Όμως δεν μπορώ να μην κάνω αυτή την πρόσκληση και νομίζω ότι και οι υπόλοιποι συνδυασμοί θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Εγώ αυτά ήθελα να σας πω σαν εισαγωγή. Είμαι στη διάθεσή σας να ακούσω ερωτήσεις ή σε ό,τι μπορώ να σας διαφωτίσω και να σας πω τις απόψεις της δικής μας παράταξης.